Ελληνίδες, συνέλληνες, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Συν Αθηνά» με τον Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα, λαογράφο και δημοσιογράφο, και τον Γρηγόρη Κωσιβάκη, συγγραφέα και δικηγόρο, που σας μιλά. Στις ημέρες μας έχουμε διαπιστώσει οι Έλληνες ότι υπάρχει μία τάση η οποία είναι άγνωστο, αλλά μπορεί κανείς να υποψιαστεί από πού προέρχεται, να προωθηθεί πάση θυσία η ελληνοτουρκική φιλία. Στην κατεύθυνση αυτή, η οποία έχει εδώ και κάποια χρόνια που παίρνει το δρόμο της, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Μία από αυτές είναι, αν θέλετε να αναφέρουμε παραδειγματικά, το γνωστό βιβλίο της 6ης Δημοτικού, όπου επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η καταστροφή των Ελλήνων στη Σμύρνη ως συνωστισμός, τα πρόσφατα τουρκικά σίριαλ να χορτάσουν οι Έλληνες στην τηλεόραση, να μάθουμε να ακούμε την τουρκική γλώσσα και να μην μας φαίνεται σαν κάτι ξένο και βάρβαρο, αλλά σαν κάτι οικείο και φιλικό, και πολλά άλλα. Ένα από τα όμως πολύ προθυμένα γεγονότα αυτής της κατεύθυνσης ήταν μία εκπομπή η οποία προσπάθησε να μας πείσει πρόσφατα ότι το ελληνικό έθνος γεννήθηκε το 1821. Τι λες, Γιώργο? Όπως τα λες, είναι, Γρηγόρη, βαλόμεθα πανταχώθεν, και όχι μόνο ότι ο εχθρός είναι έξω από τις πύλες, αυτό ήταν γνωστό, αλλά πλέον έχουμε αντιληφθεί και είναι πασιφανές ότι έχουμε και εχθρούς εντός των τυχών και οι πόλεις πέφτουν από ανθρώπους που είναι μέσα από τα τείχη. Κάποτε είχα γράψει σε ένα άρθρο ότι οι Έλληνες έχουμε γονίδιο Λεωνίδα, αλλά έχουμε και γονίδιο Εφιάλτη. Ναι, όντως. Και αυτό είναι δυστύχημα. Όντως, έτσι είναι. Έτσι. Υπήρχαν Εφιάλτες. Άλλωστε, η λέξη Εφιάλτης δεν υπήρχε πριν τον Εφιάλτη. Ναι. Φαντάσου λοιπόν ότι ο Εφιάλτης έμεινε στη γλώσσα μας ως συνώνυμο της τραγικότερης των περιπτώσεων, έτσι, από έναν Έλληνα άνθρωπο. Έτσι ακριβώς, Έλληνα... γιατί έγινε η πράξη αυτή του Εφιάλτη έγινε σε αντιπαράθεση με το υψηλότερο δείγμα αυτοθυσίας που αντίστοιχα επέδειξε ο Λεωνίδας και οι υπόλοιποι θυσιαστέντες. Τη στιγμή που είσαι στην κορυφή της δόξης, είχες και την κορυφή του βάθους. Έτσι. Αυτό χαρακτηρίζει αυτόν τον λαό, ο οποίος κάνει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, αλλά ποτέ δεν είναι καρδιογράφημα νεκρού αυτός ο λαός. Ναι. Έτσι, μια ίσια πορεία, γιατί αν δούμε την γερμανική ιστορία, έχει κάτι αιώνες που τους προσπερνάς που δεν κάναν τίποτα, απολύτως. Θέλανε ένα φύρερ πάντα. Καλά, εκεί κάνανε και κάτι καλό ή κακό, αλλά πάση περιπτώσει κάτι κάνανε. Αλλά έχουν διαστήματα στην ιστορία του κάποιοι λαοί, Νορβηγία, ξέρω εγώ, που είναι καρδιογραφήματα νεκρού. Αυτό ο λαό όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν πλήττει εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο. Το θέμα είναι να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να αναδεικνύουμε συνεχώς αυτά που είναι πάνω από τη βάση και είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημιουργικότητα. Έχει σημασία λοιπόν ποια θα επιλέξει να προβάλλει. Έτσι. Ποια στοιχεία θα επιλέξει να προβάλλει. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια επιστολή που έφτασε και σε εμάς, του Γιάννη του Κοβέου, του φιλολόγου, με τίτλο «Ποιο έθνος γεννήθηκε το 1821» και την έστειλε στην Καθημερινή, εκπομπή που είναι ίδιων συμφερόντων με τον τηλεοπτικό σταθμό που μετέδωσε την εκπομπή για το... Είναι ενδιαφέρον, πες το. Ναι. Δεν θα σταθώ στην αισθητική της ολοσέλιδης διαφήμισης για τη νέα σειρά του Sky, «Η Επανάσταση αρχίζει», με το σκοτωμένο Οθωμανό που δημοσιεύει η Καθημερινή. Έτσι ξεκινάει η εκπομπή, ξεκινάει με έναν σκοτωμένο Οθωμανό όμως. Τόσους χιλιάδες Έλληνες νεκρούς είχαμε, αλλά ξεκινάει έτσι. Θα σας ρωτήσω όμως τι σημαίνει ο υπότιτλος 1821, η γέννηση ενός έθνους, την οποία βλέπουμε και στις οθόνες μας, μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Την έδειξα στους μαθητές μου Β' και Γ' τάξεων γυμνασίου και τους ρώτησα ποιο έθνος γεννήθηκε το 1821. Επειδή πολύ χολή χύνεται μονίμως για τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών μας περί των εθνικών επαιτίων κλπ., ενημερώνω τον όμιλο Sky και της Καθημερινής, αλλά και τον σύμβουλο της τηλεοπτικής σειράς, κύριο Βερέμη, τι απαντήσεις πήρα. Το 21 ξαναγεννήθηκε ο ελληνισμός. Δηλαδή αναγέννηση, κύριοι, και όχι γέννηση. Γεννήθηκε το κράτος μας μετά τη σκλαβιά των 400 χρόνων, μου είπαν οι μαθητές. Δηλαδή το κράτος, κύριοι, και όχι το έθνος. Και άλλες παρόμοιες θέσεις που θα έδιναν άλλωστε και μαθητές του Δημοτικού. Τουλάχιστον ο τόμος που κυκλοφόρησε φέτος από τον ίδιο σταθμό και από την επιμέλεια πάλι του κ. Βερέμη, κινήθηκε οριακά μεν, αλλά σε πιο ανεκτά από επιστημονική και πραγματική άποψη επίπεδα, αφού ο τίτλος του είναι 1821, η γέννηση ενός έθνους κράτους.
Η δίθεν ανεπαίσθητη και ανώδυνη έκπτωση που επιχειρείται τώρα με την αφαίρεση του όρου κράτους απλούστατα ανασταίνει πανηγυρικά το Φαλμεράιερ και όλους τους ομοίους του, αφήνει εκδικητικά ανεξίτηλο το άρωμα της κυρίας που πρόσφατα για τέτοιους λόγους παραιτήθηκε από το Υπουργείο Τέος Εθνικής Παιδείας και μιλάει για την κυρία Δραγώνα, η οποία έφυγε από εκεί και πήγε στην Θράκη να συνεχίσει τη δουλειά της, και αυτό κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε. Αυτά είναι εντεταλμένες υπηρεσίες. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορούν να μείνουν στη μέση. Το στυλιτεύει εδώ πέρα ο συγγραφέας. Αναδεικνύει σε παραχαράκτες της ιστορίας όλους μας, εμάς τους εκπαιδευτικούς, που διδάσκουμε ότι το ομόγλωσσον και εθνική συνείδηση των Ελλήνων ανάγεται αιώνες πριν το Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι και το είτε παιδες Ελλήνων, και βέβαια εξευτελίζει τις χιλιάδες όλο τον κόσμο θερμών φιλελλήνων σαν τη Ζακλίν ντε Ρομιγί, που αγωνιούσαν και αγωνίζονταν και αγωνίζονται, πολύ πιο φιλότιμα από εμάς, εδώ για να περισσώσουν την ιστορική αλήθεια και την αξιοπρέπειά μας. Ιδίως τώρα που αναρρύθμιτοι μας θέλουν πίγκς. Το τραγελαφικό μάλιστα είναι ότι στο ίδιο με την πιο πάνω καταχώρηση Φύλο της 23-11 του 2010 η Καθημερινή καμαρώνει και δικαίως με πρωτοσέλιδη αγγελία σε εκτεταμένο ρεπορτάζ για το πρωτότυπο άγαλμα της θεάς Αθηνάς από το Αρέτσο που μας δάνεισαν για ένα μήνα οι Ιταλοί και που χιτεύθηκε σε ελληνικό εργαστήριο τον 3ο αιώνα π.Χ. Άραγε αυτό το εργαστήριο ανήκε σε άλλο έθνος από αυτό που γεννήθηκε εντός εισαγωγικών το 1821. Τότε, κύριοι, ο Μακρυγιάννης ήταν παρανοϊκός όταν φώναζε στους στρατιώτες του που διαπραγματεύονταν να πουλήσουν σε ξένους δύο αρχαία αγάλματα. Για αυτά πολεμήσαμε, ρε. Σας ευχαριστώ. Είναι καταπληκτική επιστολή. Νομίζω τα λέει σχεδόν όλα. Και έχει πολλά πράγματα. Ας πούμε εμείς τα πέρα του σχεδόν. Έτσι. Λοιπόν, σε μια προηγούμενη εκπομπή, να βάλω τον κόσμο λίγο στο αναπνεύμα. Ναι, σε μια προηγούμενη μας εκπομπή εδώ στο Συναθηνά, συζητήσαμε τα όσα συνέβησαν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τους δύο περίπου πρώτους αιώνες και τις προεκτάσεις όλων αυτών. Τώρα πάμε όμως, Γρηγόρη, να συζητήσουμε τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα, γιατί πρόκειται για κυριαρχία, στρατιωτική κυριαρχία. Δεν πρόκειται για φιλιρηνική συνύπαρξη δύο λαών γειτόνων. Δεν θα σ' ακούσω. Έχω να κάνω μία παρέκφαση. Ναι. Είπαμε γέννηση ή αναγέννηση. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αναγέννηση υπήρχε όταν έγινε ο κατακλυσμός, τέλειωσε και αναγεννήθηκε το ελληνικό έθνος με το Δευκαλίωνα. Και πιο πριν αν, με λοιπόν, τον είχαμε, και πιο πριν με τον αν λοιπόν είχαμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Ας πάμε λοιπόν στο 9.500 π.Χ. και να πάμε στο Δευκαλίωνα. Και εκεί λοιπόν έχουμε αναγέννηση. Δεν έχουμε γέννηση του ελληνικού έθνους. Και όταν ο Αχιλλέας δέεται στην Τρία, στον Δία, τον Πελασγικό, τι κάνει, αναπέμπει ευχές σε αυτόν που ήταν Θεός στους προγόνους του πριν χιλιάδες χρόνια. Από αυτό, από τον Αχιλλέα. Και όταν ο Πύρος λέει ότι ανάγω την καταγωγή μου στον Αχιλλέα, άλλα 800.000 χρόνια πίσω, και αυτός αναγεννά εκείνη τη στιγμή τις στρατιές του. Δεν τις γεννά ως Έλληνες, τους αναγεννά. Ο Καστριώτης ανάγει στον Πύρο. Ο Καστριώτης ανάγει στον Πύρο. Έτσι. Και τον Μέγα Αλέξανδρο. Και οι επαναστάτες του 21 δεν γεννούν εκείνη τη στιγμή το έθνος, αλλά βοηθούν στην αναγέννησή του. Επομένως, να έρθουμε λοιπόν εκεί, ξεκινώντας όμως από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί δεν ξεκινάει η τουρκοκρατία. Επισήμως. Στην πραγματικότητα έχει αρχίσει πιο πριν. Το Μάτζικερ. Όταν η Άρτα και τα Γιάννα έχουν καταληφθεί το 1430. Όταν ο Καστριώτης μάχεται στην Βόρειο Ήπειρο από το 1443 και μέχρι το 1468. Όταν ο Κορκόδηλος Κλαδάς επαναστατεί το 1490 και για πρώτη φορά μάχεται με γαλανόλευκη σημαία, γαλάζια με λευκό σταυρό. Από τότε είναι η ελληνική σημαία. Ηρίστο εν παρόδο, ξέρεις πότε επισήμως θεσπίστηκε το ενιαίο σύμβολο της σημαίας μας. Το ξέρεις. 1979. Μάλιστα. Δηλαδή το ότι έχουμε το ενιαίο, έτσι, με νόμο και με θέσπισμα κρατικό, το 1980 αρχίσαμε τόσα χρόνια να θεσπίσουμε ποιο είναι το εθνικό μας σύμβολο ως κράτος. Έτσι. Ναι. Αλλά ο Κορκόνδυλος Κλαδάς, υπηρώτης, ο πλαρχηγός που έδρασε κυρίως στη Μάνη αλλά και στην Ήπειρο, το είχε καθιερώσει ως λάβαρό του το 1490. Και με παραλλαγές και άλλοι. Και με παραλλαγές και άλλοι πολλοί. Κολακεύονταν να έχουν κάτι το ιδιαίτερο στη δική του σημαία για να ξεχωρίζουν από κάποια άλλη. Και αυτό πρέπει να το πούμε στις μάχες για να μπορεί να γίνει ανασύνταξη
του στρατεύματος, υπήρχαν ακριβώς αυτά τα λάβαρα για να ξέρει ο καθένας πού θα πάει. Που έπρεπε να πάει. Λογικό και είναι. Να ανασυστάται η φάλαγγα, η παράταξη, λογικό οι είναι. Μάχες κλπ. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν εδώ. Ότι κατά αντίθεση των όσων υπόθηκαν, ότι οι αιώνες της τουρκοκρατίας και ειδικά οι πρώτοι ήταν ιδηλιακοί και όπου οι Έλληνες σκλάβοι και οι Τούρκοι κατακτητές ήταν αγκαλιασμένοι και μαζί οργώναν τα χωράφια, μαζί αρδεύανε τους αγρούς τους, μαζί πηγαίναν κυνήγι και όλα αυτά που ακούσαμε τα φλιναφήματα, ακούσαμε και κάτι καταπληκτικό. Ότι σε ένα νεκροταφείο, λέει, στην Κόρινθο, ήτανε, λέει, θαμμένοι, ταυτόχρονα και μουσουλμάνοι, οι μεν κοιτάγανε προς τη Μέκα και άλλοι είχαν σταυρωμένα τα χέρια τους. Γιατί στο χωριό της Κορίνθου? Γιατί εκεί είναι ένα παιδινό χωριό που ενδεχομένως κάποιοι Έλληνες εξισλαμίστηκαν είτε βιαίως είτε δολίως και ήταν εκεί. Όχι, αλλά η περιπτωσιολογία δεν κάνει ιστορία. Προφανώς. Γιατί, Γιώργο μου, η Ελλάδα, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, είναι κατά τα 80% ορεινή και πάνω στα βουνά κατέφυγε ο κορμός των ελληνικών πληθυσμών και εγκαταστάθηκε και εκεί ανδρώθηκε στους αιώνες που επέρχονταν, τους σκοτεινούς αιώνες της τουρκοκρατίας. Εκεί πάνω όμως δημιουργήθηκαν και οι αιστείες αντίστασης. Οι πυρήνες της αντίστασης. Οι πυρήνες διατηρήσεως του εθνικού πνεύματος, της συνειδήσεως ότι καταγόμαστε από τους αρχαίους προγόνους μας. Εκεί και στα Επτάνησα που ήταν ελεύθερα. Στα Επτάνησα. Ο Αμβρούτσος γεννήθηκε στην Ιθάκη. Ναι. Και πρόσεξε να δεις κάτι. Θυμάμαι στο βιβλίο μου για στο Ελλάδος Εγκόμιον, έχω μια φράση του Αλή Πασά που είναι πολύ προφητική και πάρα πολύ σημαντική. Ξέρω. Τους λέει, τη θυμάστε, είναι συγκλονιστική η φράση. Εσείς βαφτίζετε τα παιδιά σας. Βρε Έλληνες, λέει, εσείς κάτι ετοιμάζετε. Δεν βαφτίζετε τα παιδιά σας πια Κώστα, Γιώργο και Δημήτρη. Τα βαφτίζετε Οδυσσέα. Τα βαφτίζετε Αχιλέα. Πρόσεξε να δεις τώρα τι σημαίνει, τι δόνηση φέρνει το όνομα το οποίο κουβαλάς. Ο Ανδρούτσος γεννιέται στην Ιθάκη και ο πατέρας του, η μάνα του, του δίνει το όνομα του βασιλιά της Ιθάκης. Άρα αυτόματα γίνεται η αναγωγή και η γνώση και ο κρίκος με τον αρχαίο Έλληνα βασιλιά της Ιθάκης, τον Οδυσσέα. Παρένθεση εδώ, θα πρέπει να πω εγώ κάτι, γιατί ο Γιώργος ως συγγραφέας δεν μπορεί να το πει. Αυτό το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται είναι ένα από τα 25-26 που έχει βγάλει ο Γιώργος Λεκάκης. Είναι ένα μικρό βιβλίο, αλλά είναι πολύ μεγάλο σε περιεχόμενο. Λέγεται Ελλάδος Εγκόμιον. Είναι ένα απάνθισμα του τι έχει υποθεί ανά τους αιώνες για την Ελλάδα, τους Έλληνες και το ελληνικό πνεύμα και θα έπρεπε να μοιράζεται δωρεάν στα σχολεία. Εμείς το έχουμε κάνει και έχουμε στείλει αρκετά από αυτά τα βιβλία σε ορισμένα απομακρυσμένα χωριά ή νησιά, που οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να το προμηθευτούν. Θα ήταν μια καλή πρόταση στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, εμείς θα εξακολουθήσουμε να το λέμε Εθνικής Παιδείας, να έπαιρνε, να προμηθευότανε χιλιάδες από αυτό το βιβλίο, γιατί είναι από μόνο του ένα μάθημα ελληνισμού, αν το θέλει φυσικά. Αν δεν το θέλει όμως. Αν δεν το θέλει θα το δίνουμε εμείς, Γιώργο μου, και καλά έκανες και το έγραψες εσύ. Λοιπόν, φαντάσου λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όταν τους δίνουν αυτά τα ονόματα, τους κάνει αναγωγή με τα ομηρικά χρόνια, με τα ομηρικά έπη και τους ομηρικούς ήρωες. Αυτό λοιπόν ξαναξυπνάει τον ελληνισμό μέσα, ξαναξυπνάει γιατί δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει ο ελληνισμός μέσα και τον είδαμε αυτόν τον ελληνισμό να υπάρχει σε άλλες κοιτίδες που έφυγε από την χώρα της Ελλάδος και πήγε στην Ιταλία, πήγε στην Ισπανία, πήγε στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Προσία, στην Ρωσία, όπου και να πήγε, στη Βλαχιά, στη Ρουμανία τη σημερινή, τη Μολδοβλαχία, στον Πόντο, όπου και να πήγε ο ελληνισμός εκεί πέρα ως Έλληνα. Γιατί έπρεπε να πάει όμως, αφού πέρναγε καλά. Αφού ήταν ιδηλιακές οι συνθήκες. Οι συνθήκες ήταν ιδηλιακές. Επειδή μου διάβασες κάτι, επίτρεψέ μου. Από το Ιδού οι Τούρκοι. Ο Σεμνός Κοζανίτης, συγγραφέας Αριστοτέλης Κωστόπουλος, απόγονος Μακεδονομάχων. Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. Τι γράφει. Η ζωή του Ραγιά από των πρώτων ημερών της δουλείας κατέστη αφόρητος. Οι πολλοί και δυσβάστακτοι φόροι. Η αυθαιρεσία των Τούρκων. Το φοβερό πεδομάζωμα. Οι βιασμοί, οι φυλακίσεις, η αρπαγή περιουσιών, οι εξανδραποδισμοί, οι παντίε ταπεινώσεις, οι εκτελέσεις και άλλα δεινά εξυνάγκαζαν τους υποδούλους να εκπατριστούν ή να εξλαμιστούν. Οι κατακτητέ μη αναπτύξαντες η ίδιοι οικονομική ζωή έζων επισήμως και ανεπισήμως ληστεύοντες τους δραγιάδες. Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση. Από τα πρώτα χρόνια. Και πρώτα. Γι' αυτό, επειδή αναφέρεται κυρίως στη Μακεδονία και κυρίως στην περιοχή της Κοζάνης, έχουμε πολύ μεγάλη προσφυγιά, θα το λέγαμε, ομάδες κόσμου να φεύγει κατά μεγάλους πληθυσμούς προς την κεντρική Ευρώπη και κάνουν μια πολύ μεγάλη παροικία στην παροικία. Βιέννη. Ναι, ναι. Στην Βιέννη, ειδικά οι Κοζανίτες κάνανε μια τεράστια παροικία στην οποία βοήθησαν πολλαπλώς μετά τον Ελληνισμό. Οι Ηπειρώτες δε στην Βλαχιά, στη Ρουμανία, Μολδοβλαχία και Ρωσία πήγαν εκεί, έκαναν χρήματα πάρα πολλά με στόχο ποιο, όχι να πλουτίσουν αυτοί και να είναι οι αφεντάδες του κόσμου, αλλά να στείλουν τα χρήματα πίσω και να δημιουργηθούν ευεργεσίες στην χώρα, ποια χώρα, η οποία είναι κατακτημένη. Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κράτος. Να τα στείλουν τα χρήματα πού, σε ένα επισφαλές σημείο, σε ένα επισφαλές στο χωριό τους, να κάνουν σχολές, να κάνουν ιδρύματα, να κάνουν γυροκομεία, πτωχοκομεία, ορφανοτροφία, νοσοκομεία. Ποιος θα θυμηθεί για το ριζάρι το τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ή τους ζωσιμάδες οι οποίοι δεν παντρεύτηκαν. Όλα τα αδέλφια αυτά δεν παντρεύτηκαν για να. Επίτηδες για να μην υπάρχουν κληρονόμοι. Ναι, για να, μην να μείνουν τα χρήματα όχι στο ελληνικό κράτος, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό κράτος, στην περιοχή που κάποτε λεγόταν Ελλάς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι όχι μόνο συνείδηση είχαν, αλλά ήταν πιο Έλληνες από τους σημερινούς Έλληνες, από αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια σήμερα και κάνουν αυτές τις εκπομπές. Αδιαφυσβήτητο. Έτσι μου επιτρέπεις. Όμως εδώ ο κύριος καθηγητής που μας θέτει αυτές τα ερωτήματα, μας λέει και το εξής απλό. Υπάρχει και ένας φιλελληνισμός, τον οποίο τον αγνοούμε και δεν τον ακούσαμε να συζητιέται. Δηλαδή αυτοί όλοι στην Ευρώπη που δεν ήταν Έλληνες. Ήτανε Γάλλοι, ήτανε Άγγλοι, Βύρονας κλπ. Ισπανοί, Ελβετοί πολύ φιλέλληνες, Γερμανοί πάρα πολύ φιλέλληνες. Το τάγμα των φιλελλήνων που θυσιάστηκε στη μάχη του Πέτα, Πέτα αριθμούσε πάνω από 350 άτομα και επέζησαν ελάχιστοι. Δανείοι και ήταν μέσα. Από όλη την Ευρώπη. Από όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον. Και Αμερικανοί ήτανε. Ναι. Όχι μόνο, δηλαδή. Πρόσεξε λίγο. Και γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο φιλοτούρκων. Είναι μια ερώτηση αυτή. Αυτή είναι μια ερώτηση. Είναι ή φιλοβουλγάρων. Ή φιλοβουλγάρων, ή φιλοεβραίων, ή φιλο δεν ξέρω τι, ή φιλοαλβανών. Φιλοεβραίων μπορείς να βρεις μόνο έξω από τράπεζες, έξω από. Ναι, εντάξει, για άλλους λόγους. Εδώ αλλά τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο παγκόσμιο που ξεκινάει από την Αϊτή. Βέβαια. Που είναι το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Αργεντινή. Όπου οι πρόεδροι τους, οι τελευταίοι, έχουν όλοι αρχαιοελληνικά ονόματα. Αριστίδης, Σοκράτης και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάρουν ό,τι μπορούν. Να πάρουν ό,τι μπορούν. Λοιπόν, αυτό το κίνημα, αυτή η αίσθηση ότι παίρνοντας το όνομα, μιμούμενοι κατά κάποιο τρόπο τα κολονάκια στα πανεπιστήμια τους, τα στέγαστρα, τα αγάλματα της Αθηνάς, για να πάρουν έστω και με αυτόν τον τρόπο δόξα κάτι από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Εμείς λοιπόν όλο αυτό το αφήνουμε στην άκρη και λέμε ότι γεννιόμαστε ως έθνος το 1821. Ναι. Και κάποιοι δεν ντρέπονται να το υποστηρίζουν αυτό. Είναι ντροπή. Λοιπόν, αυτός ο φιλελληνισμός, για αυτόν τον φιλελληνισμό ήθελα να πω δύο πραγματάκια πολύ απλά. Δεν θα λεγόταν φιλελληνισμός αν δεν υπήρχε ελληνισμός. Απλούστατο. Έτσι. Και όμως και ο Ουγγό και πολύ μεγάλα πνεύματα, ο Γκέτε, μην ξεχνάμε τον Γκέτε, ας πούμε. Ο Γκέτε έκανε το μεγαλύτερο. Ο Σίλερ, ο Σέξπιρ. Έτσι, αυτοί κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα υπέρ της Ελλάδος. Ποιας Ελλάδος, μιας Ελλάδος που δεν υπάρχει. Που δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ως έννοια πάντοτε. Δεν έσβησε ποτέ. Μπορεί να έρθαν οι αιώνες των Τούρκων επάνω, των Αλβανών, των Ισπανών, των πιο κατακτητών περάσαν από εδώ, των Ιταλών. Των Καταλάνοι. Ναι, Αραγωνέζοι. Γαλάτες. Θα σου πω πολλούς. Όλες οι φυλές περάσαν από εδώ. Αλμογάβαροι. Περάσαν όλες οι φυλές από εδώ. Όμως δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται η Ελλάς ως έννοια, ως όρος, ως φιλοσοφία, ως ιδέα να υποβόσκει κάτω από αυτά εδώ τα χώματα. Και ποτέ δεν ξεχάστηκε αυτό. Ήρθανε. Για τον απλούστατο λόγο, ότι πνευματικά υπερήχε. Έτσι. Αυτό είναι το κλειδί. Με τα όπλα μπορείς να υπερέχεις ή να μην υπερέχεις και να εναλλάσσεται αυτή η υπεροχή. Το πνεύμα όμως, η δημιουργία, η κληρονομιά αυτή η πολιτισμική που αφέθηκε είναι μία μοναδική και δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Στο βιβλίο μου «Το Ελλάδος Εγκόμιον» που ανέφερες υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Λόρδου Βίρονος, ο οποίος επισκέπτεται το νησί της Ιθάκης και μόλις το βλέπει και πατάει τα χώματα που είχε διδαχθεί ότι εκεί πέρα ήταν ο Οδυσσέας κλπ. Γράφει μετά στα απομνημονέματά του και σε αυτά που άφησε ότι εάν ήθελε να πεθάνει, αν μπορούσε να επιλέξει πότε θα πέθαινε και πού θα πέθαινε, θα ήθελε να πεθάνει σε αυτό το νησί και μαζί του εκεί να θάβονταν και όλα του τα βιβλία. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ξένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση
όμεμων, ομόθρησκων και τα τρία... Και ομόγλωσσο, ομόθρησκο, όμεμο. Ομόθρησκο και όμεμων που δεν έχουν καμία τέτοια σχέση, ρίζα, να τους δένει με ένα άλλο κράτος και να σου γράφουν αυτά τα αριστουργήματα και να το εξυπνούν τόσο πολύ, όπως την πρόσφατα χαμένη μεγάλη κυρία του φιλελληνισμού, την Ζακλίν Ντερομιγή. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ζακλίν Ντερομιγή, Γαλλίδα ακαδημαϊκός συγγραφέας, η οποία έζησε 98 χρόνια και πέθανε πρόσφατα τον Δεκέμβριο νομίζω, δεν σταμάτησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής της να προβάλλει τον ελληνισμό με κάθε τρόπο και να προσπαθεί να πείσει όλους τους λαούς της γης να θεωρούν τους Έλληνες σαν ένα φαινόμενο μοναδικό που είναι το αλάτι της γης, αυτό που νοστιμίζει την ανθρωπότητα. Αυτό το πράγμα, εάν το πει Έλληνας, θα θεωρηθεί αμέσως σοβινιστής, θα θεωρηθεί ρατσιστής, θα θεωρηθεί οτιδήποτε άλλο. Και όμως αυτό το έλεγε μια Γαλλίδα η οποία πραγματικά ξεχώριζε για το πνεύμα, το ήθος και την δημιουργική της συνεισφορά. Βέβαια και για να πούμε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε κάτι ιδιαίτερο εναντίον των Εβραίων, ότι η Ρωμική ήταν Γαλλοεβραία. Έτσι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι. Ναι. Επειδή είπαμε κάτι προηγουμένως για τους Εβραίους. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι συλλογική η αντιμετώπιση σε κάθε τι. Η μοναδική εξαίρεση, και εγώ θα επιμείνω με κίνδυνο να χαρακτηριστώ ρατσιστής, είναι οι Τούρκοι. Και επίτρεψέ μου να επιμένω. Και ως προς δεν αυτό, υπάρχει φιλοτουρκισμός. Πέρα από αυτό, εγώ έχω εδώ πέρα αμέτρητα αποσπάσματα από έργα συγγραφέων, πολιτικών, στρατιωτικών που έζησαν στην Τουρκία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, μετέπειτα στο κεμαλικό κράτος και μέχρι πρόσφατα, και οι οποίοι περιγράφουν όχι πλέον ατομικές εκδηλώσεις βαρβαρότητος, αλλά συλλογικές, οι οποίες ξεκινάν από τις κυβερνήσεις και φτάνουν στον τελευταίο χωρικό. Και αν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα, απλά τον επιβεβαιώνουν. Και ας μου επιτρέψουν λοιπόν, ίσως κάποιοι που έχουν άλλη άποψη, να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, το «Ιδού οι Τούρκοι», είναι ήδη στην τέταρτη εκδοσή του και ήδη θα πάει και στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα, γιατί πρέπει όλοι να προβάλλουμε αυτά τα οποία είναι τα όπλα μας, δηλαδή η βαρβαρότητα εκείνου που δεν θέλει να αναγνωρίσει ούτε τις γενοκτονίες που έχει κάνει εις βάρος των Αρμενίων, εις βάρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, εις βάρος των Ποντίων, των Κούρδων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αφήνεται έτσι. Των Κυπρίων. Και βεβαίως δεν μπορεί να είναι συμψηφιστικό. Γιατί υπάρχουν κάποιες πένες, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, που θέλουν να πούνε εντάξει, κάναν και αυτοί, κάνατε κι εσείς. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί αυτός που επαναστατεί μετά από 400 χρόνια και μέσα στη μάχη, μέσα στον Ορυμαγδό, μπορεί να κάνει κάποιο έγκλημα, να υπερβάλλει και όντως να κάνει πράγματα που να είναι καταδικαστέα. Πώς έγινε με την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην Τριπολιτσά. Ή ξέρω εγώ την πυραμίδα που έστεισε ο Καραϊσκάκης με τα κεφάλια στην Αράχοβα. Μα οι Τούρκοι στείνουν πυραμίδες με τα κεφάλια των Τούρκων αγωνιστών στον 20ο και 21ο αιώνα. Όχι μόνο. Δεν αυτό μιλάμε. Το κάνανε με τους Αρμενέους αυτό το πράγμα. Προφανέστε. Αλλά προσέξτε κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε ποτέ σε αυτές τις εκπομπές που έτσι διαφημίζουν αυτό. Υπάρχει η σφαγή της Αμοθράκης. Μια συγκλονιστική σφαγή στον αιώνα που συζητούμε, τον 19ο αιώνα, όπου πηγαίνουν τουρκικά πλοία σε ένα νησί το οποίο δεν έχει στρατό. Είναι άμαχοι οι πάντες και σφάζουν 8, κατά άλλες πληροφορίες, 10.000 αθώους φιλήσυχους Έλληνες πολίτες, παίρνουν τα κεφάλια τους, τους αποκεφαλίζουν τους περισσότερους από αυτούς, τα κρεμάνε στα κατάρτια των πλοίων και έρχονται, μπαίνουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη με κρεμασμένα τα κεφάλια των αμάχων, όχι των στρατιωτών, αυτών που τους αντιστάθηκαν, των αμάχων, μπαίνουν σαν τρόπαια, μπαίνουν με τα κεφάλια αυτά σαν να είναι τρόπαια στα κατάρτια τους. Τρόπαιο παίρνεις όταν ο άλλος είναι μαχητής και παλεύεις μαζί του και τον σκοτώνεις στη μάχη με τη φωτιά και το τσεκούρι και το σπαθί. Όχι όταν ο άλλος είναι άμαχος. Τι τρόπαιο είναι αυτό στον άμαχο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μια και μπήκαμε σε αυτό, το τελείωσε εσύ. Έχουμε τα ψαρά και τα όχι, όχι, έχω πολύ περισσότερα. Ναι. Μιλήσαμε για πρώτους αιώνες που υποτίθεται ότι ήταν ειδηλιακοί. Έτσι δεν μας είπανε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το 1537 με 1547 είναι μία δεκαετία η οποία είναι γραμμένη με αίμα, κυριολεκτικά. Ποιος το ξέρει,
Ποιο σχολείο διδακτικό το λέει. Κι όμως, τότε είναι ναύαρχος του τουρκικού στόλου ο περίφημος πειρατής, ο εξωμότης Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα. Πόσα... Δεν είναι Τούρκος, τον πήρανε, έτσι. Από τη Μυτιλίνη κλπ. Εγώ θα σου διαβάσω ποια νησιά, γιατί άλλο να λέμε γενικώς τα νησιά, αλλά να ακούσουν και οι σημερινοί Έλληνες ποια νησιά ξεκληρίστηκαν και οι κάτοικοί τους απήχθησαν στα σκλαβοπάζαρα και... της Τίνιδας και του Αλγεριού για πώληση. Χωρίς πληθυσμό αυτά τα νησιά. Κέρκυρα, Κεφαλινία, Ζάκυνθος, Κύθυρα, Σύρος, Ίος, Αστυπάλαια, Νήσυρος, Αίγινα, Πάρος, Αντίπαρος, Τίνος, Νάξος, Φολέγανδρος, Σκιάθος, Κάρπαθος κλπ. Αρκούν όμως αυτά που είπα. Ναι, πρόσεξε και... όμως Γιώργο μου, έχει και συνέχεια. Η Κρήτη, μετά από την εισβολή των Τούρκων και την κατάκτηση Χανιών, Ρεθύμνου και του Ηρακλείου μετά από 25 χρόνια πολιορκίας, δεν υπάρχει μεγαλύτερης διάρκειας πολιορκία και βεβαίως εκεί δεν αντιστάθηκαν οι Βενετσιάνοι που κατήγαν το κράτος. Εννοείται. Αντιστάθηκε σύμπας ο κρητικός λαός, γιατί ήξερε τον περίμενε. Είναι ζήτημα, λέει ο συγγραφέας, ο λαϊκός ποιητής Τζάνες Μπούνιαλης, Μαρίνος Τζάνες Μπούνιαλης, ότι είναι ζήτημα αν είχαν μείνει 15 με 20 χιλιάδες κάτοικοι στην Κρήτη, στις πόλεις κτλ. Οι άλλοι ήταν ή αγρίμια στα βουνά ή είχαν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς. Τα σκλαβοπάζαρα. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ειδηλιακή σχέση κατακτητών και κατακτημένων με αυτά εδώ και μόνο που είπαμε στον πρώτο αιώνα. Αν πάμε και στους επόμενους, θα τα πούμε στη Επίσης, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε όπως γίνανε, αλλά εκεί πήραν και μέρη τα οποία ήταν απάτητα εντελώς από Τούρκους. Δηλαδή, μπορεί να είχαν 300 χρόνια τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, στην περιοχή μας, αλλά υπήρχαν σημεία στα οποία δεν πατήσανε, για τα οποία θα μιλήσουμε και για αυτά και για άλλα πολλά στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, αφού κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή στην Αθηνά, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Ολεκάκης με την βοήθεια και την συνεπικουρία του κολλητού του φίλου, τον αγαπώ πάρα πολύ, τον φίλο μου δικηγόρο και συγγραφέα, τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη, τον αγαπώ και για τη στάση του και για το λόγο του και γιατί συμπνέουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Άλλωστε, αν δεν συμπνέεις με έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να κάτσεις αυτό το τραπέζι και να πεις αυτές τις σκληρές αλήθειες που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα, προσπαθούμε να αποδομήσουμε μια ολόκληρη εκπομπή που στήθηκε με πάρα πολλά χρήματα, με χορηγούς, με διαφημίσεις, με μεγάλα εκδοτικά και τηλεοπτικά συγκροτήματα, με τα ταπεινά και μικρά μας μέσα που έχουμε εμείς εδώ αυτό το πράγμα για να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, τον φίλο μου τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη, τον τιμώ και τον εκτιμώ για αυτήν την στάση του και για αυτήν την μάχη που δίνει απέναντι σε όλα αυτά τα κακό σκήμενα της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και είναι εδώ απέναντί μου για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε να συζητάμε, Γρηγόρη. Ήταν γέννηση ή αναγέννηση. Αν ήταν γέννηση ή αναγέννηση. Αν η μισή λέει κάτι και ήταν Αλβανοί, η άλλη μισή δεν ξέρω πού πήγαν τώρα αυτοί οι Αλβανοί. Η άλλη μισή θα ήταν το πούμε γι' αυτό. Επίσης, μάθαμε ακόμα ότι το κύριος κίνητρο των Ελλήνων να ξεγερθούν ήταν οικονομικό, είπανε. Δηλαδή, δεν τους έφτανε το χαρτζιλίκι. Αφού δεν είχαν χαρτζιλίκι, δεν είχαν λεφτά, αφού περνάγανε μια χαρά. Γιατί να ξεγερθούν, άμα ήταν οικονομικό, ζητάγανε περισσότερα από την πύλη και δεν τους τα έδωσε. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν σε μια θολοκουλτούρα έτσι που υπάρχει, που διαπνέει αυτό το... Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω και συζητάγαμε από την προηγούμενη φορά είναι ότι υπήρχαν σημεία της Ελλάδος τα οποία ήταν απάτητα από τους Τούρκους. Ένα από αυτά ήταν η Μάνη, ένα άλλο από αυτά ήταν τα Σφακιά της Κρήτης, επειδή μιλήσαμε για την Κρήτη προηγουμένως, όπου αναφέρεται από ξένους περιηγητές ότι εδώ πέρα δεν πάτησαν ποτέ, και άλλα σημεία της ορεινής Υπήρου. Και σε κάποια σημεία, μάλιστα στη Θεσπρωτεία, στο Γυρομέρι και στα Φιλιατράκια εκεί πέρα πάνω στα χωριά της Μουργκάνας κλπ., δεν άφηναν καν τον Τούρκο φορέα πράκτορα να έρθει να πάρει τα χρήματα. Το συναντούσαν έξω από το χωριό. Και είχαν κάνει μάλιστα και ειδικό κτίσμα όπου πήγαινε αυτός και έμενε. Αυτός υποθέτω ότι προθήμως δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να ανέβει παραπάνω. Φυσικά. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Αλλά το δεύτερο είναι ότι. Πριν από αυτό, ότι οι κάτοικοι δεν τον θέλανε καν να μπει μέσα. Του χτίσανε ένα ολόκληρο δωμάτιο να μένει, να κοιμάται όποτε έρχεται, μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, όποτε πήγαινε. Να μένει εκτός του χωριού, να μην λερώσει το χωριό. Μαγαρίσει. Μην μαγαρίσει, ναι, θυμάσαι αυτή τη λέξη. Ναι. Να μην μαγαρίσει το χωριό το τουρκικό πόδι που θα έρθει. Του δίναν τα λεφτά του, αλλά μην μας ενοχλήσει. Μην μπει μέσα στο χωριό μας και το μαγαρίσει.
Αυτό δείχνει και κατά πόσο αγαπούσαν ή ήθελαν ή έστραγαν τους μεικτούς γάμους. Γιατί και αυτό συζητήθηκε. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί και αυτό συζητήθηκε. Και αν έγινε, επειδή έγινε κάποιες φορές, έγινε κάτω από κάποιες πιέσεις ή κάποιες συμφωνίες. Μισό λεπτάκι. Έγινε μόνο στην περίπτωση που υπήρχαν απαγωγές Ελληνίδων και εγκλεισμός τους στα χαρέμια. Και υπήρχαν πολλές τέτοιες. Έλληνας να πάει να πάρει τουρκοπούλα, αν συνέβη, εγώ πάντως δεν το έχω βρει που διαβάζω χρόνια τέτοια βιβλία. Κάποιοι σήμερα θα θέλανε να το δουν ως γεγονός και το αβαντάρουν. Έτσι. Όχι, ότι οι Ελληνίδες πήγαν στα χαρέμια και μετά τις πήραν οι Τούρκοι και τις έκαναν οι συζύγους τους. Οι σουλτάνες όλες ήταν Ελληνίδες. Αυτό δεν το εξετάζω και ούτε με αφορά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά δεν μας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο του μεικτού γάμου. Ακριβώς. Δεν είναι αυτή η ουσία και η ερμηνεία του μεικτού γάμου. Γιατί μεικτός γάμος σημαίνει με τη θέληση του ένας και με τη θέληση του άλλου. Συγγνώμη, γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς είναι ότι ένας άνδρας παντρεύεται μια γυναίκα και κάνει οικογένεια και φτιάχνει παιδιά. Τώρα, εκείνοι είχαν ένα σούπερ μάρκετ από γυναίκες. Οι πιο πλούσιοι πολλές, οι πιο κάτω λιγότερες. Και βεβαίως είχαν το δικαίωμα με βάση τη θρησκεία τους και το καθεστώς να αρπάζουν, να εχμαλωτίζουν, να βιάζουν κλπ. Ο κλέφτης, ο αρματολός που θα προσέβαλε γυναίκα εξεδιώκεται από το στρατιωτικό σώμα στο οποίο υπηρετούσε. Και υπάρχει περίπτωση καταγεγραμμένη από τον Τάκη Κανδυλώρο ότι κλέφτης εξετελέστη από τους συντρόφους του γιατί εβίασε τουρκοπούλα εχμάλωτη. Αυτή ήταν η διαφορά της πολιτισμικής συνείδησης που κουβαλούσε ο αγράμματος κλέφτης στα βουνά. Και μια και το ξεκίνησες έτσι, ας πάμε εκεί πέρα λοιπόν. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο αυτά που ανέφερες, έχουμε και τη χυμάρα, γιατί σήμερα υπάρχουν σύνορα. Εκείνη την εποχή τα σύνορα του ελληνισμού ήταν ευρύτερα. Μέσα στα πλαίσια ενδεχομένως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή έξω από αυτήν, αλλά με πυρήνες δυνατούς και αλόβητους στην ελληνικότητά τους, και μία από αυτές ήταν η χυμάρα, η οποία ποτέ δεν έπαψε να επαναστατεί, ποτέ δεν έπαψε να στέλνει τα παιδιά της οπουδήποτε ο ελληνισμός εμάχεται, μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και μέχρι που τα σύνορα που η ξένοι Ευρωπαίοι μας επέβαλαν, χώρισαν τη Βόρειο Ήπειρο από τη Νότιο Ήπειρο. Ναι, και να θυμίσουμε εδώ πέρα την επιστολή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Χρήστου Σαρτζετάκη, το 97 δημοσιευθύσα, ότι πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς αυτονομίας στην Βόρειο Ήπειρο. Αυτό προβλέπεται από συνθήκες. Αυτό προβλέπεται, αλλά ουδέποτε εφαρμόζεται. Έτσι. Αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες. Έτσι, δεν προβλέπεται η Βόρειος Ήπειρος να είναι τμήμα της Αλβανίας, προβλέπεται να είναι ένα καθεστώς αυτονομίας εντός της Αλβανίας. Αυτό έχει υπογραφεί και από τις δύο μεριές και με εγκύτριες μεγάλες δυνάμεις. Θα μου επιτρέψεις να θυμίσω εδώ, Γιώργο, ότι το καλοκαίρι στις 12 Αυγούστου, ακριβώς γιατί δεν εφαρμόζονται αυτές οι συνθήκες, Αλβανοί στη Χυμάρα δολοφόνησαν με τον πλέον δόλιο τρόπο τον Αριστοτέλη Γκούμα. Επειδή... έναν Έλληνα 37 ετών που είχε πάει να επισκεφτεί τους γονείς του και τον επάτησαν με το αυτοκίνητο. Γιατί μιλούσε ελληνικά. Ακριβώς. Και απευθύνω χαιρετισμό στα ανήψια του, την Ευτυχία και το Θωμά, τους οποίους επεδίωξα και γνώρισα, γιατί πραγματικά αυτή την οικογένεια έπρεπε το ελληνικό κράτος να την αγκαλιάσει και να τη φροντίσει. Είναι κρίμα, συγκινούμε που το λέω. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, χυμάρα, δέλβινο και τσαμουριά δεν τα δίνουν τα παιδιά για Νιζάμ του Βασιλιά. Το τραγουδάμε, το έχουμε εθνικό μας ύμνο αυτό το επιρώτικο τραγούδι που λέει πολύ απλά τι. Ότι εκείνες οι περιοχές της σημερινής Βόρειας Ηπείρου, εκείνες οι περιοχές δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με την πύλη, δεν υπάκουαν στην πύλη και δεν έδιναν τα παιδιά τους για Νιζάμ, δηλαδή για Νιζάμιδες, δηλαδή για στρατιώτες της βασιλικής φρουράς. Γιατί από εκείνα τα παλικάρια, με το πεδομάζωμα που ανέφερε ο κύριος Κωσιβάκης προηγουμένως, από εκείνα τα παλικάρια πήγαινε και ψώνιζε εντός αγωγικών ο βασιλιάς, η υψηλή πύλη, τα καλύτερα των παιδιών, τα πιο ψηλά, τα πιο γενναία, τα πιο γεροδεμένα, τα πιο καλήμορφα, για να τα έχει στη βασιλική του φρουρά. Και επαναστάτησε και το Δέλβινο και η Τσαμουριά, όλη η περιοχή δηλαδή τη σημερινή Βόρεια Ηπείρου, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο.
Το τραγουδάμε στο δημοτικό μας τραγούδι. Τα δημοτικά μας τραγούδια βρίθουν ιστορικών πληροφοριών. Είναι μια άγραφη ιστορική πηγή. Κάποτε πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτά και όχι να τα περιφρονούμε όπως όταν έλεγαν οι κύριοι αυτοί ότι δεν αναφέρεται ο Έλληνας στα δημοτικά τραγούδια και εγώ σας ανέφερα πόσα τραγούδια τουλάχιστον ποντιακά ή κριτικά υπάρχουν που αναφέρουν το εθνικό Έλληνας. Έλεγες, Γρηγόρη, για την χυμάρα. Για την χήμερα και την αρχαία ελληνική αρχαία χήμερα. Η χυμάρα και οι χυμαριώτες όταν δεν μπορούσαν να κρατηθούν ελεύθεροι, αν και είχαν επιβάλει συνθήκες στο Σουλτάνο, παρά το θάνατο του Σκεντέρμπεϊ και την πτώση της Επανάστασης, με συνθήκες είχαν καταφέρει να μην έχουν κεφαλικό φόρο, να μην τους παίρνουν τα παιδιά για παιδομάζωμα και να κυκλοφορούν ένοπλοι. Φαντάσου λοιπόν τι παλικαριά πρέπει να έχεις για να το κάνεις αυτό. Για να αποδεχθεί ο ισχυρός αυτούς τους όρους. Πιο κάτω λοιπόν έχουμε το Σούλι. Έχουμε το Σούλι, το οποίο κατοικείται αφενός από απογόνους των αρχαίων Ελλήνων. Σελί λέγονταν οι κάτοικοι της περιοχής και το Σελιώτες από το Σουλιώτες απέχει όσο εγώ από σένα απέναντι. Λοιπόν, και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τη διάρκεια και τη συνέχεια και την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού από τα χρόνια των Σελών μέχρι τους Σουλιώτες. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και είναι σκόπιμο αυτό, θα πρέπει να πάει να κάνει εξέταση στον κέφαλό του. Πάστε τώρα, στον ιατρικό. Εμείς είμαστε δικηγόροι και συγγραφείς και δημοσιογράφοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το Σούλι, όπου εκεί πάνω δημιουργείται μια δημοκρατία, όπου υπάρχει δημογεροντία, και υπάρχει γενική συνέλευση, ομόσπονδη. Υπάρχουν 47 φάρες. Εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι η λέξη φάρα είναι πελασγική και τη χρησιμοποιούμε με την ίδια έννοια που τη χρησιμοποιούσαν και οι πελασγοί προγονείς μας. Και να σου πω ότι οι Σκοτσέζοι έχουν τα περίφημα κλάν που είναι αντίστοιχες φάρες, αλλά και το κλάν είναι πελασγικό γιατί προέρχεται από το κλόνος. Ναι. Μέχρι εκεί φτάνουν οι ρίζες. Ναι, άλλωστε οι σχέσεις αρχαίας Ελλάδας και Σκωτίας. Λοιπόν, που αυτές οι 47 φάρες λοιπόν, στις οποίες κυριαρχούν Μποτσαρέοι και Τζαβελέοι, αλλά και άλλοι παραπίσω, είναι αυτοί που προετοιμάζουν τις ειδικές καταδρομικές δυνάμεις της Επανάστασης. Μάχονται επί 200 χρόνια τους Τούρκους πάνω στα βουνά, έχουν επιβάλει να εισπράττουν φόρο, και αυτό είναι αυτονόητο, από τα παρασουλιώτικα χωριά, γιατί δεν μπορούν πάνω στα βουνά να καλλιεργήσουν τίποτα, είναι κτηνοτρόφοι και είναι άνθρωποι των όπλων. Αλλά πρόθυμα τα υπόλοιπα χωριά τους εφοδιάζουν με τις τροφές που τους λείπουν για να μπορούν να τους προστατεύουν από την αυθαιρεσία του Τούρκου και του Αλβανού αγά. Όταν δε αναγκάζονται το 1804 οι υποδραματικές συνθήκες να εγκαταλείψουν το Σούλι από πείνα, διχόνια, εξαγορές κλπ. Του Αλιπασά, δεν χάνουν την πολεμικότητά τους, είναι μισθοφόροι πότε στους Γάλλους, πότε στους Άγγλους, διατηρούν αυτή την πολεμική αρετή και όταν το 1820 καλούνται από τα σουλτανικά στρατεύματα να βοηθήσουν στην κατάσβεση της επανάστασης του Αλιπασά, αυτοί το εκμεταλλεύονται με επικεφαλής τον Νότι Μπότσαρη και τον Μάρκο Μπότσαρη, συμφωνούν και παίρνουν τα κλειδιά του κάστρου της Κιάφας από τον Αλή και επανεγκαθίστανται στο Σούλι και είναι ο κυματοθράφστης της μη καθόδου των σουλτανικών στρατευμάτων στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο μέχρι ο Κολοκοτρώνης και οι Μαυρομιχαλαίοι καταφέρουν να θεριέψουν την επανάσταση στο Μοριά. Αυτά είναι έτσι τα γεγονότα, παρεμπιπτόντως το έβαλα έτσι, αλλά είχε μια ροή το θέμα. Ναι, πολύ σωστά το έβαλες, αλλά υπάρχουν και άλλες κοιτίδες ενδιάμεσα από τη χυμάρα. Στο Σούλι παρακάτω, είναι τεράστια η απόσταση. Πάμε παρακάτω. Όχι, και ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλες. Τα άγραφα. Τα άγραφα, υπάρχουν το ξηρόμερο έδρασε, με τους κλέφτες του Βάλτου και του Αρματολού. Μεϊντάνης, Χορμόπουλο, Σταθάς, Βλαχάβας, Μπουκουβάλας, τη Θεσσαλία. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και Σαρακατσανέοι που είναι μια άλλη ιδιαίτερη φάρα της ελληνικής φυλής, η οποία είναι αϊκίνητη, ναι, με το κινούμενη κτηνοτροφική πληθυσμή, οι οποίοι πάνω από βορρά σε νότο
και φτάνουν μέχρι τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία επάνω, μόνο για, και μόνο για τα κοπάδια τους. Κατεβαίνουν κάτω στα παιδινά το καλοκαίρι, το χειμώνα ανεβαίνουν και αυτοί δεν έχουν εστία συγκεκριμένη όπως έχουν ένα χωριό. Προφανώς έχουν ανέστη, ελεύθερο πνεύμα. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι Σαρακατσανέοι, από τους οποίους ήταν ο Κατσαντώνης, έτσι, αυτή η Σαρακατσανέοι είναι μια άλλη ιστορία ολόκληρη εξεγέρσεων και επαναστάσεων. Τεράστια ιστορία των Σαρακατσανέων πάνω στην Επανάσταση. Να πούμε για τις επαναστάσεις των Ποντίων, που ήταν συνεχώς από την πρώτη στιγμή που πέφτει η Σινώπη, που πέφτει στα χέρια του Μωάμεθ, μόλις έχει καταλάβει ο Μωάμεθ την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει να πάρει τη Σινώπη, που ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι στην περιοχή. Εκεί πέρα άρχοντες είναι οι Σφενδιάρογλου, μουσουλμάνοι. Τι κάνουν αυτοί? Σε 8 κάρα μαζεύουν όλη την περιουσία τους, βγαίνουν έξω από την πόλη. Οι Πόντιοι έχουν αντισταθεί, έχουν μπει πάνω στα κάστρα πάνω για να πολεμήσουν τα σουλτανικά στρατεύματα. Στρατεύματα και τα πλοία. Οι Σφενδιάρογλου όμως έχουν παραδώσει την πόλη. Ανταυτής οι Μωαμεθανοί, ο Σουλτάνος τους δίνει μια έκταση στην Αδριανούπολη να πάνε και τους είπε: δεν θα σας πειράξουμε μέχρι να φτάσετε εκεί πέρα. Και εκεί πάνε και εγκαθίστανται. Αυτοί έδωσαν την πόλη γιατί δεν είχαν συνείδηση με την πόλη, δεν είχαν σχέση με την πόλη. Και οι Πόντιοι μαχητές, βλέποντας την προδοσία των αρχόντων τους, σηκώνονται και φεύγουν από την πόλη και ανεβαίνουν στα βουνά και ξεκινάει το αντάρτικο του Πόντου κατά των Τούρκων, κατά της πύλης, το οποίο συνεχίστηκε από το 1400 και δεν σταμάτησε στο 1821, συνεχίστηκε και μέχρι τον Κεμάλ, συνεχίστηκε και πήγε ακόμα παραπέρα. Δηλαδή οι Πόντιοι κάναν αντίσταση περισσότερο από 500. Διαχρονική. Διαχρονική αντίσταση. Λοιπόν, αυτό τι ήταν? Δεν είχαν εθνική συνείδηση οι Πόντιοι, θέλω να μας πούνε. Ή περνάγανε καλά. Και γιατί επαναστάτησαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, αν περνάγανε καλά? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και άλλες γωνίες, αν πιάσουμε τις πατρίδες. Θα πιάσουμε τα νησιά, γιατί τα εγκαταλείψαμε. Τα νησιά τα αφήσαμε έξω. Αρχίζουμε λοιπόν από τη Μαρούλα. Την ξέρεις τη Μαρούλα? Ναι. Εσύ την ξέρεις. Ας τη μάθουν και οι Έλληνες. Ο Μωάμεθ έχει κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και προσπαθεί, δημιουργώντας στόλο, γιατί μέχρι τότε οι Τούρκοι δεν είχαν στόλο, να καταλάβει τα νησιά. Οι Βενετσιάνοι και οι Γενοβέζοι κατέχουν νησιά, κληρονομιά της Φράγκικης Αυτοκρατορίας που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1204. Αποβιβάζονται οι Τούρκοι στη Λίμνο, στον Κότσινο, που είναι στο βόρειο μέρος. Βενετοί και Έλληνες μάχονται στην παραλία να μην τους επιτρέψουν να κατέβουν. Ο αρχηγός των Ελλήνων πέφτει τραυματισμένος και οι Έλληνες οπισθοχωρούν. Η κόρη του αρχηγού, η περίφημη Μαρούλα, αρπάζει το σπαθί και την ασπίδα του πατέρα της και εξορμά μόνη της εναντίον των Τούρκων. Συμπαρασύρει όλο το λαό και το στρατό που υποχωρεί και πετάνε τους Τούρκους στη θάλασσα. Αυτές οι σκηνές με μαρούλες είναι καταγεγραμμένες τουλάχιστον σε άλλα 10 νησιά. Και όχι, νησιά και στη Χερσαία μας. Και στη Χερσαία, δηλαδή, αλλά η Λένιο, η πήγαμε Μπότσα, στα νησιά. Οι Ναουσές. Άσε για τη θεία μου να μη σου πω, θα στα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα της αντίστασης και της θυσίας, δηλαδή ή νικάω ή πεθαίνω, αποδεικνύει όχι μόνο ότι ξέρω ποιος είναι ο βάρβαρος που έρχεται και δεν τον ανέχομαι, αντιθέτως μπορεί να υποφέρω υπό το Βενετσιάνο ή το Γενοβέζο, έχω την εχθρότητά μου, θα ήθελα και αυτό να τον αποτινάξω, αλλά είναι μια άλλη, κάπου πάνω, είναι μια άλλη κατοχή. Ναι, ναι. Εδώ έρχεται ο βάρβαρος, έρχεται ο δολοφόνος, έρχεται αυτός που εφευρίσκει βασανιστήρια. Ναι. Σας παρακαλώ, δείξτε. Μέχρι να το δείξει αυτό, ένα ενδεικτικό μέχρι να το δείξει αυτό, πίνακα, να εστιάσει η κάμερα. Το βασανιστήριο. Να πω στον κόσμο, μέχρι να εστιάσει η κάμερα, ότι υπάρχουν δύο βασανιστήρια πολύ σημαντικά. Είναι το ζόγρισμα και ο ανασκολοπισμός. Αυτά είναι εφευρέσεις, αυτά που δείχνει εκεί πέρα τώρα αυτή τη στιγμή η κάμερα, από το βιβλίο του Γρηγόρη του Κωσυβάκη. Είναι δύο από τα συγκλονιστικότερα και βασανιστικότερα βασανιστήρια που μπορεί να γίνει σε ζωντανό άνθρωπο. Δεν θέλω να περιγράψω τι ακριβώς είναι το καθένα, γιατί είναι φρικιαστικές οι λεπτομέρειές τους, αλλά θέλω να πω ότι είναι εφευρήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ όμως θα μου επιτρέψεις να πω και κάτι άλλο. Ότι χρησιμοποιούν κατά σύστημα παρείες της δικής τους κοινωνίας και τέτοιοι παρείες είναι οι Εβραίοι της εποχής, οι οποίοι κάνουν όλα αυτά
τα επαγγέλματα που δεν δέχονται να κάνουν άλλοι λαοί. Δηλαδή βασανιστήρια, δημίους και άλλα τέτοια. Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψεις να πω απλό, λοιπόν... Το πιο απλό που μπορώ έτσι να πω και να ακουστεί σε μια τηλεόραση είναι το θάνατο του Κατσαντώνη. Δηλαδή που του βάλανε πάνω στο αμόνι το πόδι και το χτυπάγανε με βαριά σφυρίγια. Επειδή το υπέστηκε συγγενής μου αυτό... Το γόνατο. Πριν από 2-3 γενιές, θα σου πω ότι δεν είναι απλώς ένα μέλος. Σπάζανε από αρχής, από κάτω μέχρι επάνω, κάθε κόκαλο ανά 5-10 εκατοστά, με σφυριά. Με βαριές. Αυτό ήταν το ένα. Αυτό το κάνανε στον Κατσαντώνη. Στον διοικητή της αμοχός του, τον Μαρκαντώνιο Μπραγκαντίν, τον έγδαραν ζωντανό. Παρά το ότι είχε παραδοθεί με συνθήκες, είναι το εξώφυλλο του βιβλίου αυτού, αν θέλεις βάλτο. Και η οικογένεια Μπραγκαντίν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βενετία. Υπάρχουν ακόμη απόγονοι. Έχω συναντηθεί με άνθρωπο από αυτή την οικογένεια και μιλήσαμε μέσω ανθρώπου που ήξερε Ιταλικά για αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα όχι το μόνο ξέρουνε, το ξέρουν και το ομολογούν ακόμη. Τους πέταγαν και αλάτια μέσα στις πηγές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το δέρμα αυτού του γενναίου ανθρώπου το γεμίσαν άχυρα και το στείλαν στην πόλη. Το ίδιο κάνανε στον επίσκοπο Τρίκης Διονύσιο που επαναστάτησε τη Θεσσαλία και την Ήπειρο το 1616 και προς τιμή κατέλαβε τα Γιάννενα. Και τι επωνυμία του δώσανε αυτόν εδώ πέρα? Σκυλόσοφο. Δηλαδή, ο φιλόσοφος έγινε σκυλόσοφος. Όταν ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος φέρει το επώνυμο σκυλόσοφος, αμέσως αισθάνεσαι μια απέχθεια για να τον μελετήσεις. Ναι. Έτσι τα παιδιά μας λοιπόν, όταν ακούγαν θα σας πω για το σκυλόσοφο, κοιτάγανε όλοι λέμε για το σκυλόσοφο. Μα αυτό είναι ένα προσωνύμιο κακό που του δώσανε, ίσα-ίσα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μην το διδαχτείτε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έκανε μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις. Συνεχίζω. Τον Αθανάσιο Διάκο, εχμάλωτο όντα, τον σούβλησαν ζωντανό. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων όπως τον πατέρα του Κολοκοτρώνη, τον Κωνσταντίνο, τον οποίον εχμάλωτο πάλι τον δολοφόνησαν. Τον παππού του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, γέροντα 70 ετών, τον σκότωσαν με βασανιστήρια. Όλα δε αυτά που αναφέρω, γιατί είναι ενδεικτικά, είναι σε εχμαλώτους, Γιώργο. Αυτός ο λαός και αυτές οι ηγεσίες του συμπεριφέρονταν με έναν τρόπο που δεν συμπεριφέρονταν κανένας άλλος λαός. Μπορείς να θυμηθείς τον εχμάλωτο, τον σέβεσαι. Μπορεί να θυμηθείς λαό ο οποίος δεν σέβεστηκε τους εχμαλώτους του που είχε συλλάβει σε καιρό πολέμου. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Πολύ δύσκολα μπορώ να κατ' εξαίρεση βρω μπορεί να υπήρχαν. Στην Κορέα, κάτι πράγματα. Κατ' εξαίρεση. Εδώ είναι ο κανόνας. Παραδίδεσαι με συνθήκες και μετά σε ανασκολοπίζουν, σου σπάν τα κόκαλα, σε ψήνουν ζωντανό, σε χτίζουν με τοίχο, σε πετάνε στη θάλασσα, σου ανάβουν κεριά επάνω και καίγεσαι και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και το είδα. Και να συμπληρώσω, όχι μόνο σε άντρες. Όχι. Όχι μόνο και σε γυναίκες. Και σε γυναίκες εχμαλώτους. Μην πούμε για τις Ναουσαίες, τις γυναίκες τη Ζαφυράκαινα κλπ. Που τις παίρνουν στη Θεσσαλονίκη, στην εκκλησιά μέσα και τις χτίζουν έξω από τον τοίχο της εκκλησιάς και ανοίγουν το στόμα και τους πετάνε μέσα τις μέλισσες. Όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και πηδάνε από τους γκρεμούς και από τα ποτάμια, γιατί ξέρουν τι τις περιμένει. Ναι. Δεν έχεις να κάνεις λοιπόν με έναν τυχαίο κατακτητή. Είναι ένας κατακτητής ο οποίος επιδεικνύει διαχρονικά μία βαρβαρότητα η οποία συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό να το παραγνωρίσουμε. Και επειδή δεν είμαστε πολίτες, μιλάμε για συνδιαλλαγή με Τούρκους. Μα πότε ο Τούρκος έδειξε ότι εκπολιτίστηκε? Επί καθημερινής βάσεως σε προκαλεί πετώντας και παραβιάζοντας τον εθνικό σου χώρο. Φτάνοντας μέχρι την Εύβοια. Παραβιάζει τα θαλάσσια σύνορά σου. Δεν δέχεται να επεκτείνεις την αιγαιολίτιδα ζώνη σου στα 12 μίλια παρότι το προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και ο ίδιος το έχει επεκτείνει στον πόντο. Δεν δέχεται να αναγνωρίσει ότι τα νησιά σου έχουν υφαλοκρηπίδα ενώ το προβλέπει το δίκαιο από το Ηνωμένο. Συγχώρεσέ με. Και κάτι ακόμα. Έχουμε εισβολή στη χώρα μας εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών. Είτε συμφωνούν κάποιοι ελάχιστοι, είτε διαφωνούν και αγανακτούν σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, η πηγή αυτής της γάγκρενας είναι τα σύνορα με την Τουρκία. Εκ Τουρκίας. Εκ ξηράς και θαλάσσης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάς για οποιοδήποτε θέμα με αυτό το κράτος, εάν δεν του βάλεις ως πρόκριμα οποιασδήποτε συζήτησης, το να σταματήσει
αυτοί οι ανέσχυντοι, προώθηση αυτών των ανέστιων δυστυχισμένων κοπαδιών ανθρώπων στη δυστυχισμένη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής καχεξίας και της δανειακής εχμαλωσίας. Το ποιος είναι ο Τούρκος, Γρηγόρη, το έχει δείξει και όχι το έχουμε βιώσει εμείς τα χρόνια της σκλαβιάς, αλλά το έχει δείξει και μετά, σε περίοδους ειρήνης, σε περίοδους διαπραγματεύσεων και διεθνών τραπεζιών. Η συνθήκη της Λοζάνης, ας πούμε, προβλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο για Ήμβρο και Τένεδο. Κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Που έχει όρους που φωτογραφίζουν και αναφέρονται σε αυτά τα δύο νησιά. Στην ελληνική μειονότητα που είχε μείνει τελικά τότε, να είναι μειονότητα, ενώ ποτέ οι Έλληνες δεν ήταν μειονότητα σε αυτά τα νησιά, να κατοικεί ακόμα αυτές οι δύο ακρογωνιές εστίες του ελληνισμού, τα δύο αεροπλανοφόρα αυτά μπροστά από τα Δαρδανέλια. Να έχουν δική τους αστυνομική διοίκηση, δική τους παιδεία, να έχουν τα σχολεία τα οποία με δικά τους χρήματα είχαν χτίσει, να έχουν δική τους εκκλησία και ένα σώρο άλλα. Αυτά ενώ τα υπέγραψε, δεν τα τήρησε ποτέ. Το θέμα αυτό το ξέρεις πολύ καλά εσύ και έχεις γράψει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Ίνδρος Πεπαλόεσα. Όμως θα σου προσθέσω δύο στοιχεία γιατί είναι χαρακτηριστικά. Όταν συνήφθη η συνθήκη της Λοζάνης, η Ίνδρος είχε 14.000 πληθυσμό. Πόσους έχει σήμερα, Γιώργο, που εσύ το ξέρεις? Εννοείς συνολικό. Έλληνες. Έλληνες. Για Έλληνες μιλάμε. Δεν είναι ούτε 200. Έτσι. Μιλάμε για γενοκτονία. Στην πόλη υπήρχαν 150.000 Έλληνες. Σήμερα είναι ζήτημα αν είναι 3.000 Έλληνες. Αν είναι. Και μιλάμε τώρα για τήρηση συνθήκων από μέρους της Τουρκίας. Και με σχολεία τα οποία ενώ είναι υποχρεωμένη βάση μειονοτικών νόμων να έχει, το σχολείο τα διατηρεί το Πατριαρχείο με δικά του έξοδα ή με κάποιους άλλους. Και έχουμε το πρόσχημα να λέμε ότι κάτι ζητάμε και εμείς, λέει η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Και τι έγινε? Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ναι. Εδώ έχουμε παραβιάσεις, έχουμε αφαιρεσίες, έχουμε κατάληψη της μισής Κύπρου. Δεν δέχονται να ανοίξουν τα λιμάνια τους και θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάσου να μπουν, τι θα κάνουν. Όταν τώρα αυθαιρετούν και παρανομούν τη στιγμή κατά την οποία δεν είναι μέσα. Εάν θα μπουν, βέβαια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρώτα απ' όλα για μας. Πάει πληθυσμιακά. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει και το πατρονάρει, για μένα αυτή τη στιγμή προδίδει τη χώρα του. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν θα σας πούμε τίποτα άλλο για τα βασανιστήρια των Τούρκων στην εποχή της Οθωμανοκρατίας στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ βάρβαρα αυτά. Θα σας πούμε όμως για κάτι άλλο. Για την τρομοκρατία που έσπηραν σε όποιον έβλεπαν να φοράει ελληνικά ρούχα, να μιλάει ελληνικά και να διαβάζει ελληνικά ή να τραγουδάει ελληνικά. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν καρφιά, μάτια των Τούρκων που έλεγαν ποιος ντύνεται, φοράει τα ελληνικά ρούχα και δεν φοράει ρούχα που παραπέμπουν στην παραδοσιακή τουρκική ενδυμασία. Τι τους έκαναν αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν είχαν δίμευση της περιουσίας, που μπορούσε να είναι και ένας μάρτυρας, ο οποίος ήταν ψευδομάρτυρας, έτσι. Άμα ήθελε να σου πάρει το χωράφι, σε κάτι γύρω. Έτσι. Είχαμε δίμευση της περιουσίας, είχαμε απαραίτητο φόρο αναγελάδι, δεν έπρεπε να δίνει συγκεκριμένα λίτρα γάλα κάθε μέρα. Έβγαζε, δεν έβγαζε γελάδα αυτό το γάλα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή που το γελάδι ήταν έγκυο να μην μπορούσε, οπότε σου έπαιρναν τα γελάδια την εποχή που ήταν έτοιμα να γεννήσουν. Είχαμε την τρομοκρατία, γι' αυτό και οι χιώτες πάνε δυο-δυο. Είχαμε την τρομοκρατία που αν κάποιος έβλεπε στον δρόμο έναν Τούρκο, ήταν υποχρεωμένος να τον πάρει στις ώμους, στην πλάτη, τον κουβαλήσει για να μην κουράζεται ο Τούρκος να περπατάει. Αυτό υπάρχει νόμος στην Χίο. Οπότε οι χιώτες έξυπνοι τι κάνανε, πηγαίνανε δύο-δυο και όταν από μακριά βλέπανε έναν Τούρκο, έπαιρνε ο ένας τον άλλον στην πλάτη του και ο Τούρκος νόμιζε ότι κουβαλάει κάποιον Τούρκο. Και έτσι είμαι κατηλημένος, δεν μπορώ. Το ταξί είναι κατηλημένο. Και έτσι προχωρούσε παραπέρα. Από εκεί βγήκε η φράση που ακόμα σήμερα ακούγεται ως ανέκδοτο, γιατί οι χιώτες πάνε δύο-δύο, πάνε γιατί είναι πολύ έξυπνοι. Γι' αυτό πάνε δύο-δύο. Ενώ σε άλλα μέρη. Το έχουν αποδείξει. Ταλαιπωρούνταν κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια μικρή τρομοκρατία τη καθημερινότητα, θα την πω εγώ. Μικρή τρομοκρατία, η οποία όμως την βίωσε αυτό, την οποία όμως την βίωσε αυτός ο λαός και έχουμε μοναστήρια που γκρέμισαν, εικόνες που πήρανε και τις κατέκαψαν, παπάδες, γιατί μίλησα προηγουμένως ότι η Εκκλησία δεν έπαιξε καλό και καθαρό ρόλο. Όμως δεν θα ξεχάσω να πω ότι υπήρχαν παπάδες οι οποίοι μαρτύρησαν. Προφανώς. Και φυσικά δεν... Και αγωνίστηκαν. Και φυσικά με κορυφαίους... Σαλώνων Ισαΐας. Ο Σαλώνων ο Ισαΐας και έτσι. Φυσικά δεν θα αφήσω. Επίσκοπος Δρογών. Τον Παπαφλέσσα. Παπαφλέσσα. Φυσικά τον Παπαφλέσσα, τον οποίο το θεωρώ κορυφαίο μας, από τους κορυφαίους μας μέσα στους 10 πρώτους μεγάλους Έλληνες ήρωες.
αυτός ο ανοικονόμητος παπάς που τον έλεγαν και γιατί έκανε και τα δικά μας, έφτασε να γίνει υπουργός και ξαναγύρισε πίσω. Άφησε τα οφίτσια, τα άφησε και ξαναγύρισε στη μάχη. Γιατί ο Μπραήμ είχε. Εμείς πανηγυρίζαμε, κάναμε κράτη εδώ πέρα και ο Μπραήμ ήταν μέσα στην Πελοπόννησο και εμείς κάναμε συμβούλια. Και άφησε τα οφίτσια του και ξανακατέβηκε στη μάχη με κίνδυνο που και μεγάλωσε. Ήταν και φυσικά το τέλος προδιαγεγραμμένο. Και πήγε και χαρακώθηκε χαρακώθηκε σε ένα σημείο το οποίο ήταν 1000% σίγουρο ότι θα πέσει. Αλλά έπρεπε να πέσει. Ήθελε να πέσει γιατί από εκεί, από το Μανιάκι. Οι θερμοπύλες της Πελοποννήσου, το Μανιάκι. Το Μανιάκι. Έτσι. Και κυρίες και κύριοι, το σπίτι του Παπαφλέσσα αυτή τη στιγμή, στο χωριό του Παπαφλέσσα, καταραίει. Είναι ένα σπίτι το οποίο δεν έχει στέγη και το οποίο δεν φροντίζει κανείς να το σηκώσει. Και υπάρχει μια πλάκα η οποία δεν διαβάζεται ότι εδώ είναι το σπίτι, το οικογενειακό σπίτι του Παπαφλέσσα, από τα φυτά που έχουν σηκωθεί εκεί πέρα και κοντεύουν να τον γκρεμίσουν. Γιώργο, πόσο χρόνο έχουμε? Σχεδόν καθόλου. Τελειώσαμε. Μία ακόμη παράμετρο και πρέπει να την πούμε. Μιλήσαμε για τα νησιά. Δεν μιλήσαμε για τον ελληνικό στόλο. Ναι. Ένα θα πω, και αυτό αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για γέννηση του έθνους του ελληνικού, αλλά για αναγέννηση. Από τα 150 περίπου καράβια που είχε ο ελληνικός στόλος, ιδραίων, σπετσών, ψαρών κλπ, τα 148 είχαν αρχαία ελληνικά ονόματα. Θεμιστοκλής, Τερψιχώρη, Λεωνίδας, Άρης, Αθηνά κλπ. Ένα μόνο ήταν Άγιος Νικόλαος και άλλο ένα, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Ήταν τα 148 με αρχαία ελληνικά ονόματα. Αυτή είναι η αναγέννηση του ελληνικού έθνους με την Επανάσταση του 21. Αυτά λοιπόν και κλείνουμε εδώ πέρα και θα σας κλείσω σήμερα με ένα όνομα, πολύ ωραίο όνομα ελληνικού καραβιού που πολέμησε πάρα πολύ στη Σάμο κιόλας, εκεί που αρέσκεσαι και εσύ να γυροφέρνεις. Το πλοίο Καλλιτύχη. Με μία λέξη, όχι δύο λέξεις. Καλλιτύχη. Το πλοίο Καλλιτύχη λοιπόν, που έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε εκείνη την περίοδο. Θα σας κλείσω ευχόμενος καλή τύχη στον ελληνισμό. Νομίζω το χρειαζόμαστε, έτσι Γρηγόρη? Νομίζω ο ελληνισμός το χρειάζεται. Καλή τύχη. Πρέπει να σηκώσει πανιά. Πρέπει να σηκώσει πανιά για να μιλήσουμε με ναυτικές ορολογίες. Μια ακόμη εκπομπή στην Αθηνά έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι τα πράγματα να είναι αίσια. Αίσια μπορούν να είναι μόνο διαμέσου της παιδείας. Μόνο όταν μάθουμε την ιστορία μας και φυσικά μόνο όταν είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και όχι κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.